Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κύριο Σωτήρη Δημητράκη, διότι έχουμε κάποια φωτιά στον Πέλες. Κύριε διοικητά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μασλαρινέ, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έχουμε κάποια φωτιά στον Πέλες από ό,τι πληροφορούμαστε. Θα μας πείτε δύο πληροφορίες. Κύριε Μασλαρινέ, στο κομμάτι, στην δασική περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ροδόπουλης και Ποροϊών. Περί τα 100 στρέμματα περίπου, τις 5 η ώρα το απόγευμα, η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για σημάς στο συγκεκριμένο σημείο. Αμέσως κινητοποιήθηκε το όμορο κλιμάκιο εδώ των Ποροϊών με τα 3 πρώτα οχήματα. Φτάνοντας στον τόπο του συμβάντος, η φωτιά ήταν σε 2 σημεία και σε πλήρη εξέλιξη. Λόγω της σπουδαιότητας και της φύσης και την ερημορφία εδώ της περιοχής, έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Σε σύνολο 10 πυροσβεστικά οχήματα από όλο το νομό Σερών, 2 οχήματα από το όμορο νομό του Κυλκής, 1 υδροφόρα από το Δήμο Σερών, 1 υδροφόρα από το Δήμο Συντικής, καθώς και το σύνολο του χωματουργικών μηχανημάτων του στόλου του Δήμου Συντικής. Στην προσπάθειά μας βοήθησε και ένα ελικόπτερο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Μασλαρινέ, είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Δικητά, είναι κάτω από το δρόμο ή πάνω από το δρόμο? Είναι κάτω από το δρόμο. Εδώ δώσαμε την μάχη, κύριε Μασλαρινέ, να μην περάσει το δρόμο, γιατί καταλαβαίνετε, θα πήγαινε μέσα στο χωριό. Μάλιστα, άρα είναι υποέλεγχο, να μην ανησυχούν οι κάτοικοι εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι υποέλεγχο, αλλά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Η φωτιά είναι σε ύφεση και την οριοθετούμε. Περιμετρικά γίνονται αντιπυρικές ζώνες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και να φτάσουμε στο σημείο σε κάποια στιγμή να πούμε ότι έχουμε πλήρη κατάσταση. Υπάρχει δυνατός άνεμος? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν φυσάει καθόλου, κύριε Μασλάρη. Ευτυχώς. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, κύριε Δημητράκη, και σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Δεν πέρασε τελικά η πρόταση των 8 Δημοτικών Συμβούλων για ανάκριση του τίτλου του επίτιμου Δημότη Σερών, που απονεμήθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, αλλά και η επιστροφή του χρυσού κλειδιού της πόλης κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Δεν πέρασε τελικά η πρόταση των 8 Δημοτικών Συμβούλων για ανάκριση του τίτλου του επίτιμου Δημότη Σερών, που απονεμήθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, αλλά και η επιστροφή του χρυσού κλειδιού της πόλης κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. 19 δημοτικοί σύμβουλοι καταψήφισαν το αίτημα. Υπέρ της ανάκλησης τάχθηκαν 10. Οι Αντώνης Αναστασιάδης, Ηλίας Αναστασιάδης, Στέριος Γαλάνης, Παναγιώτης Γρηγοριάδης, Σταλακτή Ηλιοπούλου, Δέσποινα Ηλανίδου, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Μιστακίδης Παύλος και ο Νίκος Στεργίου. Παρόν δήλωσε η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Χρυσούλα Δρίγκα. Ενώ σημειώθηκαν και 10 απουσίες Δημοτικών Συμβούλων. Ανάμεσά τους, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Στέφανος Φωτιάδης και ο επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης, Νίκος Καρίδας. Εισηγητής του εν λόγω θέματος, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Αναστασιάδης, ο οποίος επικαλέστηκε εθνικούς και πατριωτικούς λόγους που επιβάλλουν ύστερα από την υπογραφή της Συνθήκης των Πρεσπών την ανάκληση της τιμής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ανάκληση του τίτλου επίτιμου πολίτη της πόλης των Σερών από τον Προκόπη Παυλόπουλο και επιστροφή του κλειδιού της πόλης στο Δήμο Σερών. Λόγοι καθαρά εθνικοί και πατριωτικοί μας οδηγούν σε αυτή την πράξη μας, διότι αυτά που συνέβησαν πρωτού και μετά από τις 17 Ιουνίου του 2018 είδαμε τον κύριο Παυλόπουλο να μην έχει καμία γνώση εκ των θεμάτων. Δόθηκε το όνομα Μακεδονία πρώτον, δεύτερον, δόθηκε το όνομα γλώσσα μακεδονική και τρίτον, εθνική αυτή της Μακεδονίας, τους Σκοπιανούς. Τιμούμενοι το πρόσωπο
Πρωτοκόλλητο Παυλόπουλου. Δεν έχουμε τίποτα ούτε με τον ίδιο τον Πρόεδρο, ούτε με τον θεσμό του Πρόεδρου. Το τιμούμε, όπω τιμούμε τον Πρωθυπουργό και κάτι θεσμικό. Εκείνο που εμείς, εμάς μας ενοχλεί, είναι το ότι όλη η Ελλάδα είναι ανάστατη, γίνονται του κόσμου τα συλλογητήρια, στις πρέσπες έπεσε και ξύλο από τα ΜΑΤ, το ίδιο συνέβη στην Αθήνα, και που γράφει στις πρέσπες μια συμφωνία καρκινάτων ξύλου της πλειοψηφίας των ιδιοκτήτων και κάτι που κυβέρνονται. Επέσχυγε, που παραδίδουμε εκτός από το όνομα της Μακεδονίας, παραδίδουμε και εθνικότητα και γλώσσα και ζητούσαμε από τον Πρόεδρο τουλάχιστον να κάνει ως θεσμικός να πάρει όχι με θεσμικά, να πάρει με θέση και να αφουγκραστεί την αγωνία των Ελλήνων, την στεναχώρια των Ελλήνων. Όλοι ξέρουμε ότι ο λαός θέλει δημοψήφισμα. Δεν πρέπει να ακουστεί αυτός ο λαός. Τουλάχιστον ζητάμε, έστω και εκ των υστέρων, να φανεί αντάξιος των προσδοκιών μας. Δεν αμφισβητούμε ούτε τον θεσμό του Προέδρου, ούτε της κυβέρνησης, ούτε κανενός. Είμαστε κάποιοι, και αυτοί κάποιοι είμαστε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αντίθετοι με αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Τι έκανε η κυβέρνηση? Υποχώρησε σε όλες τις διεκδικήσεις των Σκοπίων. Το λένε οι Έλληνες, το γράφουν στο μνημόνιο, το λέει και ο ΖΑΕΦ. Δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο ΖΑΕΦ, τι λέει, η γλώσσα και η ταυτότητά μας θα είναι πάντα μακεδονική. Τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων? Είμαστε Μακεδόνες και μιλάμε μακεδονικά. Καθαρά ήταν η αισθησία μας για το θέμα και η αγωνία μας για το τι θα συμβεί με το μακεδονικό ζήτημα, παρά το αν θα πέσει η κυβέρνηση ή όχι. Και μόνο η σύνδεση των 8 αποδεικνύει αν εμείς έχουμε άλλους λόγους οι οποίοι υπονοήθηκαν από μέσα. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης Θεόδωρος Μιλίδης ανέφερε πως είναι αντίθετος με την υπογραφή της συνθήκης των Πρεσπών. Δήλωσε όμως αντίθετος και με το αίτημα της ανάκλησης των τιμών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάνω και μια πρόταση. Θα μπορούσαμε και μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο και να πούμε ότι διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Όμως, να φτάσουμε να πάρουμε, να κάνουμε ενδεκτή την αίτηση των 8 συναδέλφων που εκτιμώ ιδιαίτερα και να πούμε ότι ανακαλούμε την απόφαση εκείνη και παίρνουμε τις τιμές από τον και το εξώτερο της πόλης του Πρόεδρου, νομίζω είναι πολύ σοβαρό και ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μισό λεπτό τελειώνω. Και νομίζω αυτή την ώρα χρειάζεται ενότητα και όχι διχασμός. Το θέμα δεν έχει λήξει, θα πει στη Βουλή, εγώ δεν δεσμεύομαι, άλλωστε η υποχρέωσή μου δεν δεσμεύομαι, να συμμετέχω, συμμετέχω και θα συμμετέχω σε όποια εκδήλωση γίνει. Είμαι, το λέω, κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Συμφωνώ πολύ με αυτά την τοποθέτηση του κυρίου Μιλίδη, του Θόδωρου Μιλίδη, και κλείνω καταψηφίζοντας την πρόταση των 8. Η πρόταση των 8 Δημοτικών Συμβούλων είναι αντισυνταγματική, αντιδημοκρατική και διχαστική. Ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος της Διάβασης Πεζών, Δημήτρης Γιαννακίδης. Η πρόταση που καταθέσατε εσείς σε 8 είναι βαθιά αντισυνταγματική, αντιδημοκρατική και διχαστική. Απευθύνουμε σε εσάς τους 8, διότι βλέπουν μια πολύ επιλεκτική δυσυσία σχετικά με τα εθνικά θέματα. Υποτίθεται ότι διαμαρτύρεσαι τώρα γιατί έχουμε απώλεια ουσιαστικά της εθνικής μας κυριαρχίας, τουλάχιστον στο κομμάτι της, το γεωγραφικό της Μακεδονίας. Πού ήσασταν όμως όταν ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος από το 15 κιόλας υπέγραφε προεδρικά διατάγματα που κουβαλούσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για υποχρεώσεις που απέρεαν από τα μνημόνια. Όπως για παράδειγμα, η μείωση συντάξεων, υποχρεώσεις που την επέβαλαν οι ξένες δυνάμεις. Αντιδράσεις ως προς το αίτημα των 8 Δημοτικών Συμβούλων υπήρχαν και από άλλους Δημοτικούς Συμβούλους της Συμπολίτευσης. Θέλω να πω το εξής, και ο Σεβασμιότατος έδωσε εκείνη την ημέρα, έδωσε το παράσημο του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Εσέρες Αθλίσσαντος. Λοιπόν, θα πάρει και ο Δέσποτας, θα το πάρει πίσω αυτή την τιμή. Με την ίδια βοηθική, βεβαίως. Επίσης, το κλειδί, το κλειδί το οποίο δώσαμε σχεδόν από φορά, εκτός από ένα δυο άτομα, είναι κλειδί που
για τιμή, για τη διαδρομή του κλπ. Ο Παυλόπουλος, αν δεν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θα είχε καμιά τιμή από τον Δήμο Σερών. Αν ήταν ως απλό φυσικό πρόσωπο, τιμήθηκε μέσα από το πρόσωπο του πρόεδρου της Δημοκρατίας και ο θεσμός μέσα από την τιμή του Παυλόπουλου, ο θεσμός του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Άρα υπάρχει μια αντίφαση και πρέπει να την εξηγήσετε. Πώς το κατανοείτε. Το πρόεδρο για Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια πρόταση του πρόεδρου. Μάλλον θα πρέπει να βάλετε από τα επόμενα συμβούλια πρέπει να ξεκινάμε 10 λεπτά μάθημα ιστορίας και 10 λεπτά μάθημα εξωτερικής πολιτικής. Αν λοιπόν θέλετε, ελάτε αύριο στην Πανελλήνια Πολιτική Συνάντηση και να δείτε τον όμιλο Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς πώς θα ξεκινήσει το πολιτικό του πρόγραμμα. Με το Μακεδονία ξακουστεί. Με το Μακεδονία ξακουστεί. Βεβαίως θα μπορεί. Βεβαίως, 78 σεμινάρια χορού μακεδονικού έχω κάνει στο εξωτερικό. Ελάτε εκεί να δείτε τι αντιμετώπισα. Και δεν έφυγε από καμία αίθουσα. Από καμία αίθουσα. 78 σεμινάρια στο εξωτερικό. Να δείτε εκεί τι αντιμετώπισα. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σεραίων Πέτρος Αγγελίδης στις τοποθετήσεις του επιχείρησε να διασώσει το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου και αναφέρθηκε στις περιορισμένες αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις δράσεις που υλοποίησε ή συμμετείχε ο Δήμος Σερών υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Εγώ προσωπικά δεν ξεχωρίζω τους Έλληνες σε περισσότερο και σε λιγότερο πατριώτες. Οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μετά την αναθεώρηση του συντάγματος το 1986 είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών στο θέμα των Σκοπιανών στάθηκε με ιδιαίτερο και μεγάλο ενδιαφέρον, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, γιατί ακολούθησε κατά πλειοψηφία έστω όλες τις αποφάσεις και τις προτροπές των συνδικαλιστικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι λόγοι για τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του απέμεινε τιμές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως θεσμικό πρόσωπο, στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα της χώρας, κάτι που έκαναν πολλοί δήμοι της χώρας μας, οι λόγοι αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω την απόδειξη του αιτήματος περί ανάκλησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 771 και ημερομηνία 30/11 του 2016, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών με την οποία αποδώσαμε τιμές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή το μισό κλειδί, και του αποδώσαμε τον τίτλο του επίτιμου Δημοτικού. Με το βλέμμα στις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται, βρίσκονται ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οποίοι ετοιμάζονται για τις εξαγγελίες που θα κάνουν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το προεκλογικό κλίμα αναμένεται να δυναμητήσουν και οι δημοσκοπήσεις που παραδοσιακά κάνουν την εμφάνισή τους μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Με το βλέμμα στις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται, βρίσκονται ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οποίοι ετοιμάζονται για τις εξαγγελίες που θα κάνουν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το σημαντικό αυτό γεγονός αναμένεται να είναι η αφετηρία μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, καθώς με το που θα πέσει η αυλαία της έκθεσης, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα ξεκινήσουν περιοδίες σε όλη τη χώρα, ενώ μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κλείσει και τα ονόματα που θα διεκδικήσουν τις περιφέρειες και τους δήμους στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το προεκλογικό κλίμα αναμένεται να δυναμητήσουν και οι δημοσκοπήσεις που παραδοσιακά κάνουν την εμφάνισή τους μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στο Μαξίμου σχεδιάζουν ήδη τις επισκέψεις που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο φθινόπωρο. Ενδεικτικό των προθέσεων του Πρωθυπουργού είναι πως μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες έχει επισκεφθεί την Ιθάκη, την Σύρο και τα Χανιά, πήγε στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, αυτή τη φορά παρουσία κατοίκων αλλά και τηλεοπτικών συνεργείων, αλλά μετέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Παράλληλα, το Επικοινωνιακό Επιτελείο εκτιμά πως με τις παροχές που θα εξαγγείλει το Σάββατο στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Αλέξης Τσίπρας, θα επιχειρήσει να αντιστρέψει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία, τόσο για τα όσα συνέβησαν στο Μάτι, όσο και για την υπερφορολόγηση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τους πολίτες.
Ωστόσο, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας αποτελεί για τον ίδιο ένα σημαντικό crash test, λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν για τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς η κυβέρνηση έχει εισπράξει σημαντικό πολιτικό κόστος στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Μέσα σε αυτή την προεκλογική ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί, ήρθαν να προστεθούν και τα σενάρια περί αλλαγής του τρόπου εκλογής των Ευρωβουλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός φέρεται να δέχεται εισηγήσεις προκειμένου να επανέλθει το σύστημα της λίστας που ίσχυε μέχρι το 2014. Αν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση η κυβέρνηση, τότε θα πυροδοτήσει εκ νέου τα σενάρια περί τριπλών εκλογών τον Μάιο, καθώς θα αποσυμφορηθεί από τη Σταυροδοσία το Ευρωψηφοδέλτιο. Για να αλλάξει ο τρόπος εκλογής των Ευρωβουλευτών, απαιτείται μία τροπολογία μόνο και να υπερψηφιστεί με απλή πλειοψηφία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη, που ξεκίνησε από χθες τις επαφές του με τους κοινωνικούς εταίρους, σήμερα από το πρωί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είχε διαδοχικές επαφές με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει σε κάθε ευκαιρία πως δεν πρόκειται να μπει σε έναν ανταγωνισμό παροχών, καθώς θα πλήξει την οικονομία που ναι μεν βρίσκεται εκτός προγράμματος, αλλά δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές. Στην Πειραιώς βρίσκονται εδώ και καιρό σε εκλογική ετοιμότητα, καθώς εκτιμούν πως ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να προσφύγει στις κάλπες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, προτεραιότητα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί την δεδομένη χρονική στιγμή η παρουσίαση από το βήμα της ΔΕΘ μιας εναλλακτικής πρότασης για την οριστική έξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να ξεφύγει από τους στόχους που έχουν τεθεί από τους δανειστές. Θα θελήσει ουσιαστικά να αναδείξει τις σημαντικές διαφορές που έχει με τον Αλέξη Τσίπρα στην διακυβέρνηση της χώρας και παράλληλα θα επιχειρήσει να αναδομήσει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί μεταμνημονιακής Ελλάδας. Αμέσως μετά την ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει τις περιοδίες του, ενώ παράλληλα θα μπουν στην τελική ευθεία και οι συσκέψεις για τους υποψηφίους στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν κλείσει όλα τα ονόματα που θα διεκδικήσουν τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν και πληροφορίες που ήθελαν τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να μετακομίζει στις Βρυξέλλες. Η υποψηφιότητά του κλείδωσε μετά από συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα παραπάνω σενάρια περί επιστροφής σε λίστα, τότε θα τεθεί επικεφαλής του γαλάζιου Ευρωψηφοδελτίου. Ήδη ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, με απόφαση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, έχει αναλάβει επικεφαλής του συνεδρίου του κόμματος που θα διεξαχθεί στα μέσα Δεκεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στο θέμα, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Σβέρκο, δημοσιογράφο Αθηνών, στο κόκκινο 105,5. Να πούμε δύο λόγια για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κύριε Σβέρκο, καλησπέρα από τις Σέρες. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Όχι από την Αθήνα, αλλά πήγαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, αυτό θα έλεγα τώρα. Μόλις όλα τα ενδιαφέροντα και όλοι οι άνθρωποι βλέπουν στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που δεν είναι μακριά πια το Σάββατο. Περιμένουμε όλοι τον Πρωθυπουργό στα εγγένεια και την ομιλία του. Να δούμε πώς θα πάνε όλα και θα θέλαμε να σας πείτε την άποψή σας και το κλίμα που αντιλαμβάνεστε. Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο όσον αφορά το κλίμα, να σας πω ότι εντάξει, δεν έχουμε πολλή ώρα που έχουμε φτάσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά βλέπω μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα φτάσουν φέτος στην Θεσσαλονίκη και έχουν έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουν τι θα πει ο Πρωθυπουργός, αλλά φυσικά να συμμετάσχουν και στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι εδώ θα έχει αριθμό συμμετεχόντων ρεκόρ, 1.500 συμμετέχοντες από την απόφαση εταιριών εννοώ και φορέων, που νομίζω ότι είναι ένα νούμερο το οποίο δείχνει ότι τα πράγματα τείνουν να πάνε καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σκέλος, θα έλεγα ότι το σημαντικότερο είναι φυσικά, όπως πάντα, σε κάθε διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, του εκάστοτε πρωθυπουργού, συγκεκριμένα τώρα του Αλέξη Τσίπρα, όπου αυτή τη φορά όμως αναμένεται να είναι μια ομιλία η οποία δεν θα είναι απλώς μια έκθεση ιδεών, όπως ήταν μερικές φορές παλιότερα λόγω της κρίσης και λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων που υπήρχαν, αλλά και την άσκηση πολιτικής, γιατί οι μνημονιακοί καταναγκασμοί ήταν πάρα πολύ ισχυροί και πάρα πολύ βαρύς. Αυτή τη φορά νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσει και τα μέτρα τα συγκεκριμένα τα οποία θα εφαρμόσει από τους επόμενους μήνες και συγκεκριμένα και βεβαίως από 1η-1η του 2019 και θα έχουν ιδιαίτερα, έτσι θα λέγαμε, κοινωνικό πρόσημο. Μέχρι στιγμής βεβαίως πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά, διότι ακόμα γίνεται η πολύ συγκεκριμένη, θα λέγαμε,
τεκμηρίωση για αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θέλει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι το κλίμα και οι κατευθύνσεις έχουν να κάνουν με τις φοροελαφρύνσεις αλλά και με τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και των νέων οικογενειών. Και φυσικά εδώ θα αναμένουμε να ακούσουμε και πώς θα κινηθεί και ο Πρωθυπουργός στο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τις συντάξεις. Μάλιστα. Διανύουμε ήδη μια προεκλογική περίοδο, λίγο μακρά βέβαια θα λέγαμε, αλλά αφού μπήκαμε και στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση και τις ευρωεκλογές, ο κόσμος περιμένει να ακούσει πολλά. Περιμένει να ακούσει πολλά ο κόσμος, είναι αλήθεια. Νομίζω επίσης ότι ό,τι και αν λέγεται γενικώς και υπάρχει, ανεξάρτητα αν υπάρχουν αντιπαραθέσεις επί διαφόρων ζητημάτων, νομίζω ότι το σημαντικότερο βάση του οποίου θα κρίνει και ο κόσμος στις επόμενες επικείμενες εκλογές είναι τα ζητήματα της καθημερινότητάς του και, και του τι μένει τελικά στην τσέπη στο τέλος της ημέρας ή στο τέλος του μήνα. Νομίζω ότι όσον αφορά τα θέματα της καθημερινότητας, ο Πρωθυπουργός έχει δώσει κιόλας και εντολή και στους υπουργούς του. Τον ακούσαμε να το λέει αυτό και, και στην πρόσφατη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, όπου αυτό το οποίο είπαν ότι πρέπει οι υπουργοί να κινηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν ολιγορίες στα ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και της καθημερινής έτσι, κοινωνικής ζωής. Υγεία, παιδεία, θέματα του κοινωνικού κράτους και στήριξη βεβαίως των πιο αδύναμων ομάδων. Και φυσικά όσον αφορά το εισόδημα το οποίο είναι διαθέσιμο στον κάθε πολίτη, είναι απολύτως προφανές ότι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Γι' αυτό και οι συντάξεις και το εάν θα περικοπούν τελικά ή όχι είναι κομβικής σημασίας, διότι στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Ακόμα εννοώ ότι δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε επίπεδα απασχόλησης τα οποία ήταν τα προ-κρίσης επίπεδα. Έχει πέσει η ανεργία, είμαστε στο κάτω από το 20%, στο 19,5%, αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί μια παραγωγική βάση η οποία να είναι ιδιαίτερα στέρεη. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλος αριθμός ανέργων. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν καταλαβαίνω ότι ακόμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το χρήμα το οποίο διαθέτει στα παιδιά και στα εγγόνια ο εκάστοτε συνταξιούχος, με τις περιχωμένες αυτές συντάξεις, αλλά καταλαβαίνετε επίσης ότι αν επιτευχθεί τελικά ο στόχος να μην περικοπούν συντάξεις, θα είναι τουλάχιστον η αποφυγή ενός πολύ μεγάλου χτυπήματος το οποίο θα υπήρχε σε αντίθετη περίπτωση. Πάντως, από τις Βρυξέλλες, όπως μαθαίνουμε, υπάρχει θετικό κλίμα όσον αφορά αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια θετική προεργασία για να μην περικοπούν συντάξεις. Αναμένουμε βέβαια να το δούμε αυτό. Όχι αμέσως εδώ στη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι δεν θα ακούσουμε κάτι για τον Πρωθυπουργό, αλλά τουλάχιστον στα μέσα Οκτωβρίου θα το ξέρουμε αυτό με βεβαιότητα. Αυτό που αναρωτιούνται οι πολίτες, κύριε Σβέρκο, είναι αν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες να γίνουν παροχές σε αδύναμες τάξεις ή απλά θα ακούσουμε μια παραχολογία χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς ουσία την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι το ζήτημα, η λέξη παροχές, είναι λαθεμένη. Παροχές γίνονταν όταν υπήρχαν οι δυνατότητες να υπάρχουν παροχές. Την εποχή δηλαδή της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία όμως αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ήταν ανάπτυξη, ήταν μια φούσκα δυστυχώς, η οποία έσκασε και έσκασε πάνω στα χέρια των πιο αδύναμων στρωμάτων. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν θέλει απλώς να έρθει να κάνει μια, έτσι θα λέγαμε, να δώσει υποσχέσεις, αλλά θα ανακοινώσει τι θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 19. Δεν απομένουν οι πάρα πολύ καιρός μέχρι του 1η-1η του 19. Είμαστε στο Σεπτέμβρη, άρα καταλαβαίνετε μέσα σε ένα τρίμηνο δεν πρέπει να υπάρξουν, δεν αναμένονται πολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν θα έχουμε ανακοινώσεις, δεν θα έχουμε υποσχέσεις, θα έχουμε ανακοινώσεις για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Στην περίπτωση της, στην περίπτωση επίσης να πούμε των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, δεν πρέπει να υπάρξει πλέον μια έτσι θα λέγαμε επιδομηματική πολιτική η οποία θα είναι ευκαιριακή, τέτοιου είδους δηλαδή παροχές όπως συνηθίζονταν παλιότερα, αλλά θα έχουμε μόνιμα μέτρα προϋπολογισμένα και συγκεκριμένα έτσι ώστε να προβλεφθούν και να συνεχιστούν και τις επόμενες χρονιές. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το ζήτημα περί παροχολογίας δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδιαίτερη βάση, πολύ δε περισσότερο αν σκεφτούμε και αναλογιστούμε τι ακριβώς θα παρουσιάσει εδώ και ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, έτσι είναι περίπου όπως τα λέτε. Είναι κοντά εξάλλου
τα Χριστούγεννα, η αλλαγή του χρόνου, για να δούμε αν αυτά όλα που θα υποθούν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1η-1η του 19. Κύριε Σβέρκο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και για την συνομιλία μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Φρικτό διπλό έγκλημα με θύματα ένα ζευγάρι ηλικιωμένο αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί στη συνοικία του προφήτη Ηλία στην Καβάλα, με τον εγγονό των θυμάτων να ανακρίνεται από τους αστυνομικούς ως βασικός ύποπτος. Ολοκληρώθηκε η ανάκριση του 24χρονου για τη διπλή δολοφονία στη συνοικία του προφήτη Ηλία στην Καβάλα, καθώς ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι αυτό σκότωσε με μαχαίρι την κατάκητη γιαγιά του για τον παππού του. Ο νεαρός, που η μητέρα του είχε πεθάνει και ο πατέρας του αγνοείται, έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική επειδή αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τα τελευταία ζούσε μαζί με τον συνταξιούχο εκτελονιστή 85χρονο παππού του, με τον οποίο έχει και το ίδιο όνομα, και την 80χρονη γιαγιά του, η οποία ήταν καθυλωμένη στο κρεβάτι με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο ίδιο κτίριο κατοικούν και άλλοι συγγενείς τους, αλλά κανείς δεν άκουσε θόρυβο. Εκείνοι ήταν που αντίκρισαν στις 11 το πρωί το φρικιαστικό θέαμα με το ηλικιωμένο ζευγάρι κυριολεκτικά κατακρεουργημένο. Οι υποψίες έπεσαν αμέσως στον 24χρονο, ο οποίος φερόταν ανήσυχα τις τελευταίες ημέρες και έτσι προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση, όπου παραδέχθηκε ότι αυτός διέπραξε τη διπλή δολοφονία. Δεν εξήγησε όμως τους λόγους που τον ώθησαν να κατακρεουργήσει τους ανθρώπους που τον φρόντιζαν, ούτε πότε ακριβώς το έκανε. Οι σωροί των δύο ηλικιωμένων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου θα γίνει νεκροτομή για να εξακριβωθεί πόσες μαχαιριές έφερε ο καθένας και να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος του θανάτου. Παιδί, εντάξει, είχε ένα πρόβλημα, αλλά οι γονείς και όλοι, η γιαγιά και ο παππούς του, η γιαγιά δεν την ήξερε γιατί ήταν στο κρεβάτι, αλλά ο παππούς που μιλούσε ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν φαινόταν κάτι να γίνει τόσο τραγικό. Αλλά δεν ξέρω τι να σε πω. Ήσυχη. Μάνα πολύ και ο μπαμπάς και πολύ καλό άνθρωπος. Και καλή μέρα είχαμε, δεν είναι πολύ καλά και η οικογένεια και ο παππούς όλοι. Τώρα τι έγινε μέσα στο σπίτι, άμα άκουγα κάτι ο βοήθεια θα φορνούσα και το 100. Δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Όσο και να είσαι, κρίμας. Τώρα φαίνεται το ότι είχαν κλείσει 2 μήνες στην ψυχιατρική, ναι. Είχε... Αλλά τώρα τελευταία φαινόταν ότι δεν ήταν καλά το παιδί, να σου πω την αλήθεια, γιατί προχθές πέρασε από το μαγαζί και κάτι του μιλήσανε και γύρισε και κοιτούσε πολύ άσχημα, δηλαδή έτοιμος, και τους είπα μην τον πειράζετε ρε παιδί μου, δεν θέλω ούτε καλημέρα να το λέτε, γιατί εντάξει ξέρω εγώ, να έγινε το κακό. Να μέλη από αυτούς. Φαινόταν το παιδί καλό, ρε παιδί μου. Δεν φαινόταν ότι θα έκανε τέτοιο πράγμα. Ναι. Θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πει να σκοτώσει. Δεν φαινόταν για τέτοιο παιδί. Ναι, ψυχολογικά προβλήματα είχε. Εδώ η γειτονιά λέει ότι είχε τώρα. Κοίτα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προβλήματα δημιουργούσε και με την οικογένειά του και με τους παππούδες και με όλα. Ναι. Αλλά στην γειτονιά εδώ, εγώ πώς τον έβλεπα, δηλαδή σαν άτομο που είμαι, δεν. Ναι. Τώρα ότι σαν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το φανταζόσου. Ναι, πού να το φανταστείς. Φαντάζεσαι τι θα κάνεις αύριο. Αύριο. Το ενδεχόμενο θέσπισης νέας ευνοϊκής ρύθμισης έως 120 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν προς την εφορία, αυτή τη φορά οι μεσοδικοί συνταξιούχοι, εξετάζει να θέσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το ενδεχόμενο θέσπισης νέας ευνοϊκής ρύθμισης σε όσα 120 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν προς την εφορία, αυτή τη φορά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, εξετάζει να θέσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Δημοκρατίας. Η εν λόγω ρύθμιση σχεδιάζεται προκειμένου να πάρουν ανάσα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που χρωστούν μικρά ποσά στην εφορία, παρόλα αυτά όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να τα εξοφλήσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σήμερα περίπου 2.900.000 φορολογούμενοι χρωστούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τους περισσότερους μισθωτούς και συνταξιούχους να έχουν οφειλές έως και 3.000 ευρώ. Με βάση τις εισηγήσεις που υπάρχουν προς το Υπουργείο Οικονομικών, και η νέα αυτή ρύθμιση μπορεί να κινείται στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που ίσχυε για τους ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη προς την εφορία έως και 50.000 ευρώ. Που προβλέπει διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ελάχιστο ποσό
έκαστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστο αριθμό δόσεων 120. Διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Μέχρι τότε, βέβαια, οι υπόχρεοι που έχουν χρέη προς την εφορία μπορούν να υπαχθούν μόνο στην πάγια ρύθμιση των 12 ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις των 24 δόσεων. Ο φορολογούμενος που θα υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζει ότι το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%, ακόμη και αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστήληξει πρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει και αυτές στην πάγια ρύθμιση με τους ίδιους όρους. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας. ΔΕΘ λοιπόν από το Σάββατο, όλοι είναι υπατμόν, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Συνόδου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θόδωρος Καμπούρης, να μας πει τι κάνει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της ΔΕΘ. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Καλησπέρα, κύριε Μασλαρινέ, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Υπασμόν και η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και την απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη μια εβδομάδα αργότερα. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο όμως, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας οργώνει κυριολεκτικά τη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Καμπούρη. Ακριβώς όπως κάθε χρόνο, έτσι λοιπόν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε νομό της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας και της Θράκης επισκέπτονται τους νομούς και κάνουν περιοδίες κατά τόπους. Έτσι λοιπόν φέτος στο νομό Σερών, ένα πολύ πληθέστατο κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με την κεφαλής τον κύριο Μάκη Βορείου, τον βουλευτή Αθηνών και πρώην υπουργό, μαζί του θα είναι ο κύριος Σκαρέκας, ο κύριος Κέλλας και ο κύριος Αλμάς. Όπως καταλαβαίνετε, πρωτοκολλαστά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επισκέπτονται το νομό μας. Είναι μια περιοδία που θα ξεκινήσει από το Βρωμαχώνα, από το Τελωνείο, από την είσοδο και έξοδο εκεί της χώρας μας. Βέβαια, τώρα το Τελωνείο δεν υπάρχει ουσιαστικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι υπάρχει η πρώτη είσοδο της Ελλάδας των ξέρων επισκεπτών. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε από εκεί να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή την είσοδο και την έξοδο για τη χώρα μας. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Ρούπελ το κλιμάκιο, μετά το Δημαρχείο Σιδηροκάστρου εκεί που είναι πολλές υπηρεσίες και τον Δήμαρχο. Στη συνέχεια θα πάμε στην Ηράκλεια στο αστυνομικό τμήμα που έντονα είναι τα προβλήματα της αστυνόμευσης, αν και γίνεται καλή δουλειά εκεί από την τοπική αστυνομία, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα στην περιοχή. Κατόπιν ερχόμαστε στις Σέρρες, στο επιμελητήριο, όπου θα γίνει σύσκεψη με το ΔΣ του επιμελητήριου για να πούνε τα προβλήματα του νομού και επιχειρηματίες του νομού Σερών. Και μετά ξεκινάει το απογευματινό πρόγραμμα του κλιμακίου, όπου θα έχει συναντήσει με παραγωγικούς και γενικούς φορείς στο ξενοδοχείο Φίλιππος Κενιά. Και 7 η ώρα, όπως είναι γνωστό, είναι οι ομιλίες των στελεχών μας προς τα φίλους και μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιος έτσι μπορεί να είναι παρακολουθείς για αυτές τις ομιλίες. 7 η ώρα που είπατε, στο Ξενία θα γίνει. Στο Φίλιππος Κενιά. Μάλιστα, είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Τη Δευτέρα μιλάμε, 10 του μηνός, στο Φίλιππος Κενιά. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση προς όλα τα μέλη και τους φίλους. Βεβαίως και όχι, μόνο και κάποιος άλλος που δεν είναι μέλος και φίλος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να παρακολουθήσει μια άλλη άποψη από στελέχη πρωτοκολλαστά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία διατέλεσαν υπουργοί και θα παίξουν ρόλο και στην πολιτική κοινωνική ζωή της του τόπου. Ωραία, τη Δευτέρα λοιπόν κύριε Καμπούρη, ο κύριος Βορίδης, ο κύριος Αλμάς και ο κύριος Κέλλας. Κέλλας θα είναι εδώ. Της Λάρης, ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ως έκπληξη πρώτου μεγέθους μπορεί να χαρακτηριστεί η ανακοίνωση του Προέδρου της ΔΕΙΑ Σερών, κ. Γάτσιου, ότι έρχονται μειώσεις στα τιμολόγια νερού. Μειώνονται τα τιμολόγια της ΔΕΙΑ σε ολόκληρο τον Δήμο Σερών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Γιάννης Γάτσιο στην τηλεόραση του Επιλογές. Οι μειώσεις θα αφορούν στο πάγιο αλλά και στις χρεώσεις ανακυβικό, οι οποίες θα προκύπτουν αναλογικά με την κατανάλωση αλλά και την περιοχή. Την επόμενη εβδομάδα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έρθει η εισήγηση για ψήφιση όσον αφορά τη μείωση των τιμολογίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ. Σίγουρα είναι το 9,5% στα πάγια. Στα πάγια και στη συντήρηση υδρομέτρου. Αυτό αφορά όλο το Δήμο Σερών και την πόλη και τα χωριά. Τώρα, όσον αφορά τη χρέωση του κυβικού, εκεί υπάρχουν διάφορες χρεώσεις ανάλογα με την κατανάλωση, ανάλογα με το χωριό ή την πόλη.
Αυτά βέβαια, επειδή δεν πάρθηκε κάποια απόφαση ακόμη, θα συζητηθεί, όπως σας είπα, στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Δεν θέλω να πούμε κάποια ποσοστά. Πάντως, σίγουρα όλα είναι προς τα κάτω. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ εξηγεί και από πού θα καλύψει η επιχείρηση αυτές τις μειώσεις. Ένα μέρος των χρημάτων θα το εισπράξουμε από τα δημόσια κτίρια. Με τη νέα νομοθεσία του 2017 μας δίνει τη δυνατότητα, κάτι που δεν χρεωνόταν πριν στα δημόσια και στα δημοτικά κτίρια, τέλος αποχέτευσης και 80%. Με τη νέα νομοθεσία θα πρέπει να περασούν στα τιμολόγια το 80% το ειδικό τέλος και το τέλος αποχέτευσης. Συγχρόνως όμως και με αυτό το νέο τρόπο υπολογισμού των κυβικών προκύπτουν και από εκεί κάποια έσοδα τα οποία επιστρέφουμε πίσω στους συνδημότες μας με την μορφή αυτή που σας είπα. Εν τω μεταξύ, συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Σερών πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν όλα τα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν στην περιοχή τους, μεταξύ των οποίων και η μειώση στα τιμολόγια. Είχαμε συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων αλλά και την Πρόεδρο της πόλης των Σερών και εκεί τους ανέπτυξα ποιο είναι το σχέδιο, ποια είναι η πρότασή μας. Συγχρόνως με τους Προέδρους συζητήσαμε και άλλα θέματα όσον αφορά για την μέτρηση που ήταν ένα πάγιο αίτημα των Προέδρων, για την διανομή των λογαριασμών πόρτα-πόρτα, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν τα χωριά τους, όπως διάφοροι καθαρισμοί, μεγάλα έργα που έχουμε προτείνει, όπως την Κάτω Καμήλα μέσω του Φιλόδημου για αποχετευτικό δίκτυο. Ήταν μια συζήτηση που βάλαμε τα πάντα στο τραπέζι, τα συζητήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι οι πρόεδροι φύγαν ευχαριστημένοι από το κτίριο της ΔΕΙΑΣ. Έστω ότι η διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, αστυνομική πάλι της χώρας στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι ζητούν από την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένστολη διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 7 του μήνα στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο οι αστυνομικοί υπάλληλοι της χώρας στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι αναφέρουν πως σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιστροφή των δεδουλευμένων μέσα στο διάστημα αυτών των 8 μηνών, τότε θα της επιβληθεί πρόστιμο το οποίο θα καθοριστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συγκεκριμένα υποθεσμία που έχει δοθεί από την Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών λήγει στις 10 Νοεμβρίου και αφορά το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου 2012 έως 31 Δεκάτου του 2016, 53 μήνες δηλαδή. Όπως όλα δείχνουν, αυτές οι επιστροφές θα έρθουν μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Οκτώβριο, είτε ως ένα μεγάλο ποσό σε όλους και τα υπόλοιπα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, είτε αρχικά με το ίμιση των αναδρομικών και το υπόλοιπο πάλι σε μηνιαίες δόσεις. Το παραπάνω αίτημα αφορά μεγάλη μερίδα αστυνομικών υπαλλήλων και το οποίο βρίσκεται πρώτο στην ατζέντα των αστυνομικών υπαλλήλων. Στην ένστολη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη αύριο θα συμμετέχουν και αστυνομικοί υπάλληλοι των Σερών. Το Παρασκευή έχουμε την ένστολη διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη. Εμείς από εδώ από τις Σέρες είμαστε σε γρήγορση. Έχουμε κινητοποιήσει κόσμο, έχουμε κλείσει το λεωφορείο. Γι' αυτό με την ευκαιρία που μου δίνετε από το κανάλι σας να κάνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους του νομού Σερών. Στις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, μπροστά από την αστυνομική διεύθυνση Ρών, ούτως ώστε να πάμε όλοι μαζί, συνδεδεμένα στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τις άλλες ενώσεις της Ελλάδος, να μαζευτούμε όλοι μαζί μπροστά στο άγαλμα εκεί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου μετά να μπούμε στη διαδικασία της πορείας, ώστε να δώσουμε το ψήφισμα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήδη τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά από όλη την Ελλάδα. Και νομίζω ότι είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι θα είναι η μεγαλύτερη ένσουλη διαμαρτυρία των τελευταίων ετών. Ζητάμε ταυτονόητα. Ζητάμε να κοιτάξουν τα πραγματικά προβλήματα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Είναι πάρα πολλά, πάμπολα.
τα οποία όμως στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πελαγώσει, έχουν τερματώσει, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, είναι θεσμικά, είναι οικονομικά και πιστεύουμε ότι έστω όπως είπατε και προηγουμένως οι κυρίες να κοιτάξουν στα μάτια όλο το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να δώσουν λύσεις άμεσα στα προβλήματά μας. Ήδη έχουμε δικαιωθεί από τους ΤΕ. Πιστεύουμε ότι τώρα μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα αποφασίσει η κυβέρνηση τι θα κάνει τελικά, τι θα πράξει, ή θα πληρώσει το πρόστιμο, το οποίο δεν της συμφέρει φυσικά, ή θα δώσει τα χρήματα τα οποία πρέπει να πάρουμε. Έχουμε αποφάσει τον ΣΤΕ και πρέπει η ελληνική πολιτεία να τηρήσει τους νόμους. Δεν είναι μονάχα να τηρούμε εμείς τους νόμους, πρέπει να τηρήσει και η πολιτεία τους νόμους. Και πιστεύω ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου ή εν πάση περιπτώσει μέσα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μεθαύριο Σάββατο στην έκθεση να εξαγγείλει και τα οικονομικά, τα οποία είναι πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, τρέχουν. Οι αστυνομικοί έχουν φτάσει σε σημείο εξαθλίωσης και τέλος πάντων πιστεύω ότι έστω που είναι προεκλογική χρονιά, ξέρετε πάρα πολύ καλά τον χρόνο περιμένουμε εκλογές, μήπως τελικά πάρουμε κάτι. Το επιμελητήριο Σερών προβάλλει και αναδεικνύει όλους τους κλάδους της αιρακής επιχειρηματικότητας και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στο μεγαλύτερο οικονομικό γεγονός της χώρας, στην όλο και πιο αναβαθμισμένη από χρονιά σε χρονιά 83η ΔΕΘ στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας, στο περίπτερο 16. Τα εγκαίνια του περιπτέρου των Σερών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 στις 8 το βράδυ. Το επιμελητήριο Σερών προβάλλει και αναδεικνύει όλους τους κλάδους της εραϊκής επιχειρηματικότητας και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στο μεγαλύτερο οικονομικό γεγονός της χώρας, στην όλο και πιο αναβαθμισμένη από χρονιά σε χρονιά 83η ΔΕΘ, από το Σάββατο 8 έως και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας, στο περίπτερο 16 του επιμελητήριου Σερών. Τα εγγένεια του περιπτέρου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Συμμετέχουμε και φέτος στη ΔΕΘ στο περίπτερο 16 με πάρα πολλές επιχειρήσεις. Αναγνώρισαν την προσπάθεια του επιμελητηρίου οι επιχειρηματίες, ήρθαν δίπλα μας και για δικό τους καλό, πρώτα για δικό τους καλό φυσικά, με πάρα πολύ καλή τιμή. Από ό,τι γνωρίζω θα κάνουν και πολλά event για να ευχαριστήσουν τον κόσμο που θα έρθει. Τα εγγένειά μας είναι την Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε να έρθει. Να έρθουν οι ομοδότες και κατόπιν μετά θα γίνουν τα εγγένεια του περιπτέρου μας στο περίπτερο, επαναλαμβάνω, 16 της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των Σερών επιχειρηματιών φέτος? Ναι, φέτος είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Δεν έμεινε αδιάθετο μέτρο. Βέβαια, γενικότερα στην έκθεση φέτος για λόγους που δεν καταλαβαίνω όλους, πάντως ίσως είναι ότι η τιμόμενη χώρα είναι η Αμερική. Είναι πάρα πολύ δυνατή η ζήτηση. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γράφουν ότι δεν είναι μια πρωτοφανής, η προσέλευση του κόσμου θα είναι πρωτοφανής φέτος. Θα δούμε στην πράξη. Μας ενδιαφέρει εμάς να γίνουν τα προϊόντα των Σερών γνωστά, να τα δει ο κόσμος, να δείτε ότι οι επιχειρηματίες των Σερών είναι πολύ οργανωμένοι και πολύ καλοί και έτσι να περάσουν αυτά θετικά μηνύματα σε όλη την Ελλάδα. Τα ωφέλη από την παρουσία των σεραϊκών επιχειρήσεων στο περίπτερο του επιμελητηρίου πολλά, καθώς εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ενίσχυση της εξωστρέφειας του νομού Σερών, που έχει και επιδεικνύει μοναδικά και ξεχωριστά προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες, ιδιαίτερους και πολλούς τουριστικούς προορισμούς, πλούσιο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο. Ωφέλη υπάρχουν από τη συμμετοχή των Σερών επιχειρηματιών στη ΔΕΘ? Επειδή με το ρωτάνε πάρα πολλές φορές, αν δεν έχει ωφέλη, δεν πάει άλλος. Έτσι είναι απλά τα πράγματα. Βλέπουν λοιπόν ωφέλη, κλείνουν οι παραγγελίες, γνωρίζουν κόσμο, ενισχύεται το brand name των επιχειρήσεων και νομίζω όλοι αυτοί οι λόγοι τους οδηγούν να έρθουν στην έκθεση. Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των νεοεισαχθένων φοιτητών κατέθεσε ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών Αναστάσεως Μεγαλομίστακας. Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των νεοεισαχθέντων φοιτητών κατέθεσε ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών Αναστάσεως Μεγαλομίστακας. Συγκεκριμένα, ο Σεραίος βουλευτής αναφέρει μεταξύ άλλων πως επειδή το δικαίωμα στις δωρεάν σπουδές πρέπει να διασφαλίζεται, επειδή η ανάγκη στέγασης των φοιτητών δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης ποτέ και για κανέναν λόγο, επειδή τα δωμάτια που διατίθεται στις φοιτητικές εστίες είναι ελάχιστα σε σχέση με τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και ως εκ τούτου πολλοί είναι εκείνοι που παρατάνε τις σπουδές τους γιατί δεν αντέχουν το κόστος διαμονής,
Ερωτάται λοιπόν ο Υπουργός από τον Αναστάσιο Μεγαλομίστακα εάν προτίθεται να παρέμβει ουσιαστικά και να δώσει οριστική λύση στο οξύτατο αυτό εκπαιδευτικό πρόβλημα με την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών αλλά και την αξιοποίηση κρατικής περιουσίας προς αυτή την κατεύθυνση. Αν προτίθεται να εξατομικεύσει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα βάσει πραγματικών εισοδηματικών κριτηρίων για μια πιο δίκαιη κατανομή. Αν σκοπεύει εντωμεταξύ να εξασφαλίσετε άμεση στέγη στους νεοεισαχθέντες φοιτητές που έκαναν αίτηση για δωμάτιο σε φοιτητική εστία και τη δικαιούνται, αλλά τελικά μάλλον θα μείνουν εκτός. Εάν ναι, με ποιο τρόπο. Και τέλος, ερωτάται ο Υπουργός από τον κύριο Μεγαλομίστακα αν μπορεί να τον ενημερώσει πόσες νέες φοιτητικές εστίες έχουν ανεγερθεί επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και σε ποια σημεία της χώρας. Κυρίες και κύριοι, να πάμε μέχρι τον Δήμο Ιμανουήλ Παπά να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Νότα, να μας πει δύο λόγια για το ανακοινισμένο παλιό Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μασλαρινέ, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές σας. Ένα αίτημα των κατοίκων εδώ και χρόνια τελικά υλοποιήθηκε, κύριε Δήμαρχε. Ναι, πραγματικά είμαστε χαρούμενοι, είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε ικανοποιημένοι που μετά από τόσα χρόνια μπορέσαμε και δώσαμε πνοή πραγματικά σε ένα κτίριο το οποίο ήταν παλιά το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξεκίνησε το 1914 και ολοκληρώθηκε με δαπάνες των κατοίκων του Αγίου Πνεύματος το 1918. Είναι δηλαδή 100 ετών κτίριο και τις τελευταίες δεκαετίες δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Κατορθώθηκε, έγινε η πρόταση από την Δημοτική Αρχή στο πρόγραμμα LEADER, στο πρόγραμμα 7-13 LEADER. Χρηματοδοτήθηκε το έργο με χρήματα του προγράμματος της τάξης των 365.000 ευρώ. Έγινε ένα πραγματικό στολίδι της περιοχής, ένα σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό όλης της περιοχής. Αλλά τώρα θα γίνει πολιτιστικό κέντρο, όχι δημοτικό σχολείο. Αυτή τη στιγμή έχει, αν υπολογίσουμε ότι έχει περίπου τα 500 τετραγωνικά το ισόγειο και άλλα 500 τετραγωνικά ο πρωτοσόλογος, είναι πάρα πολύ μεγάλο κτίριο. Μπορεί να στεγάσει όλες τις δράσεις που γίνονται στο συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα, στο Άγιο Πνεύμα. Θα στεγαστεί εκεί φυσικά ο πολιτιστικός σύλλογος του Αγίου Πνεύματος, το λαογραφικό μουσείο. Τα αντικείμενα που έχουμε εδώ στο χωριό, ο Ορειβατικός Σύλλογος του Αγίου Πνεύματος, ο Ποδοσφαιρικός και κρατήθηκε κάτι ακόμη, εδώ θα στεγαστεί και η θεατρική ομάδα της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά στο συγκεκριμένο κτίριο. Είναι νομίζω μια επένδυση η οποία θα ανεβάσει ακόμα ψηλότερα την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Αρκετές δράσεις πάνε εκεί. Ναι, θα γίνουν πολλά πράγματα. Πραγματικά, γιατί θα είναι σημείο αναφοράς, πολιτικό σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον Δήμο και όχι μόνο. Και αύριο έχουμε τα εγγένεια, κύριε Δήμαρχε. Αύριο στις 6 η ώρα έχουμε την χαρά και την τιμή να κάνει τον αγιασμό και τα εγγένεια ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Θερών και Νιγρήτης, κύριος Θεολόγος. Και μετά την λήξη των εγγενείων και μια σύντομη τελετή θα ακολουθήσει η θεατρική ομάδα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, της κοινοφιλούς επιχείρησης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, με το θεατρικό μας έργο «Η Γραμματιζούμενη» στο θεατράκι που έγινε ακριβώς στην πίσω πλευρά του σχολείου, του παλιού δημοτικού σχολείου, και είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορέσει να δώσει σκηνή σε όλες τις θεατρικές ομάδες, όχι μόνο του Δήμου μας και γιατί όχι και του Δήμου Σερών, ένα θεατράκι που παίρνει άνετα πάνω από 450 άτομα. Άρα δεν είναι μόνο το κτίριο ως κτίριο, είναι και ο περιβάλλον χώρος που ανακαινείς. Είναι και ο περιβάλλον χώρος, θα γίνει ένα πανέμορφο θεατράκι, σωστά φωτισμένο, σε ένα εξαιρετικό σημείο ολόκληρου του χωριού. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι όλα αυτά τα κτίρια, όταν αποφάσισαν να γίνουν δημόσιες επενδύσεις, επιλέγαν τα καλύτερα σημεία του τόπου για να γίνουν αυτές τις επενδύσεις. Έτσι και αυτό το συγκεκριμένο δημοτικό που σας λέω κτίθηκε πριν από 100 χρόνια με δαπάνες των ανθρώπων εδώ του χωριού, είναι σε ένα εξαιρετικό σημείο και το θεατράκι που έγινε ακριβώς στην πίσω πλευρά του κτιρίου είναι ένα σημείο αναφοράς και θα δώσει μια μαγεία και με την θεατρική ομάδα του Δήμου μας
αλλά και με τη θέα που έχει κάτω στον κάμπο. Να σας πω ότι από το Άγιο Πνεύμα βλέπει κανείς απέναντι τα βουνά της Νιγρίτας. Πολύ ωραία, λοιπόν. Αύριο λοιπόν τα εγγένεια και μετά θα το χαιρόμαστε αυτό το κόσμημα. Ναι, πραγματικά έτσι είναι, κύριε Μασκλαρινέ. Θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και νομίζω ότι αυτή θα εκτιμήσει την ύπαρξή του, την αναπαλαίωση αυτού του χώρου και θα μπορέσει να δημιουργήσει πράγματα που χωρίς την ύπαρξη αυτού του χώρου δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Μου δίνεται η ευκαιρία μέσα από τον τηλεοπτικό σας δέκτη να ευχαριστήσω και το Δέλτα Σίγμα της ΑΝΕΣΕΡ, γιατί ένα ακόμη μεγάλο έργο του προγράμματος LEADER έχει πάρει σάρκα και οστά στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Να μην ξεχνάμε ότι στον Δήμο έχουν γίνει πολλά προγράμματα, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσιου χαρακτήρα μέσα από το πρόγραμμα της ΑΝΕΣΕΡ. Να ευχαριστήσω λοιπόν για μία ακόμη φορά την ΑΝΕΣΕΡ, γιατί υλοποίησε με τη δική της χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα LEADER ένα έργο που είναι ένα έργο σφραγίδα για τον πολιτισμό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Πολύ ωραία, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση και καλή αρχή από αύριο. Περιμένουμε όλους τους συνδημότες και εμείς να είναι αύριο στα εγγένεια. Πραγματικά είναι ένα στολίδι, ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό δημιούργημα του προηγούμενου αιώνα που δείχνει ανάγλυφα τον νεοκλασικισμό και την αρχιτεκτονική εκείνης της εποχής. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Το ποσό των 6.366.758 ευρώ θα διατεθεί για την κατασκευή στη Μάκρη Εύρω ενός κεντρικού αγωγού αποχέτευσης μήκους 2 χιλιόμετρων καθώς και μιας νέας μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων σε δημοτική έκταση 2 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι λοιπόν από χθες, χωρίς πλέον να υπάρχει κάποια πρόσθετη προσφυγή ή ένσταση, καλούμε μέσα στη βδομάδα αυτή κιόλας που τρέχει τον οριστικό πλέον ανάδοχο να μας προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι το τελικό στάδιο, προκειμένου να φτάσουμε στην υπογραφή της σύμβασης και τον εν γέννη συντονισμό τέλος πάντων από πλευράς τόσο δημοτικής επιχείρησης όσο και του οριστικού αναδόχου να προχωρήσει στις εργασίες για το δίκτυο αποχέτησης στον οικισμό της Μάκρης. Από την υπογραφή της σύμβασης και να πω, θεωρώ έτσι σκόπιμα, δεν αποφύγαμε να τρέξουμε περισσότερο να πιέσουμε ή να συμπιέσουμε, αν θέλετε, τον χρόνο και να υπογράψουμε τη σύμβαση μέσα στο καλοκαίρι, διότι να μην ξεχνάμε, η δυτική πλευρά της πόλης, κατά κύριο λόγο, και ο οικισμός της Μάκρης και οι υπόλοιποι οικισμοί, αλλά για να πάνε προς τα εκεί, σε Δίκελα, Μεσηβρία κλπ. Και σε όλες τις άλλες παραλίες, ο μεγαλύτερος όγκος περνούσε από τη Μάκρη. Θέλαμε σκοπίμως να τεχνιέντος να προκαλέσουμε την καθυστέρηση αυτή, να μην έχουμε μέσα στο καλοκαίρι οτιδήποτε που θα επιβάρυνε μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πλέον έτσι όπως είχαμε προγραμματίσει, να ετοιμαστούμε το Σεπτέμβρη και να ξεκινήσουμε από εδώ και πέρα. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης αυτής είναι περίπου 18 μήνες. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει εμπειρία από πλευράς μας και από τον ανάδοχο. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι η όποια διαδικασία από εδώ και πέρα θα είναι ομαλή. Πάνω από 300 εκθέτες συμμετέχουν φέτος στην έμπορο που ανοίγει τη Σκοτούσα στον σημαντικό οικονομικό και πολιτιστικό θεσμό του Δήμου Ηράκλειας. Η έμπορο που ανοίγει κάθε χρόνο σημειώνει επιτυχία και διαρκώς η πορεία της είναι ανωδική. Πάνω από 300 εκθέτες συμμετέχουν φέτος στην εμποροπανήγυρη της Σκοτούσας, στον σημαντικότερο οικονομικό και πολιτιστικό θεσμό του Δήμου Ηράκλειας. Η εμποροπανήγυρη κάθε χρόνο σημειώνει επιτυχία και διαρκώς η πορεία της είναι ανωδική, σημειώνει με δηλώσεις του ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηράκλειας Λευτέρης Στοήλας. Η πρεμιέρα που καθιερώθηκε φέτος για πρώτη φορά με ένα καινούριο, σύστημα που σηματοδότησε και την έναρξη στην Προπανίδη, κάτι που δεν κάναμε άλλες χρονιές. Φέτος κάναμε ένα τέτοιο ξεκίνημα. Ήταν χθες το βράδυ που είχε φοβερή επιτυχία, κατά τη γνώμη μου, φοβερή επιτυχία. Και τις υπόλοιπες χρονές πιστεύω ότι θα καλυφθεί ακόμα καλύτερα.
Λοιπόν, αύριο έχουμε την περιφορά. Το πανηγύρι στημένο. Η πληρότητα είναι στο 100%. Μας έκανε εντύπωση και εμάς αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιοι οι λόγοι. Ίσως πιστεύω η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το πανηγύρι δημιουργεί αυτή τη σταθερότητα και το μεροκάματο που δίνει στον κόσμο. Ίσως αυτό πιστεύω να έχει κάνει αυτή τη διαφορά. Καλύτερο από πέρσι. Ναι, ναι, με διαφορά, παιδιά. Με διαφορά. Δεν το λέω έτσι για να κάνω το δικό μου το κέφι, το κέφι του κόσμου. Με διαφορά. Οργανωτικά το πήγαμε μέχρι στιγμής εκπληκτικά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος αυτό το πράγμα. Τα τελευταία προβλήματα της οργάνωσης τα αντιμετωπίζουμε σήμερα και αύριο. Με το ξεκίνημα της εμποροπανήγυρας όλα αυτά μηδενίζονται και ο κόσμος διασκεδάζει. Από τις 7 έως τις 11 Σεπτέμβρη η μεγάλη εμπορική γιορτή του φθινοπόρου θα περιμένει μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, να κάνουν τις αγορές τους, αλλά και να διασκεδάσουν υπό τους ήχους του παραδοσιακού ζουρνά. Μέχρι πότε θα διαρκέσει το πανηγύρι? Θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη, 11 του μηνός, η οποία θα γίνει και η πάλι. Και 4:30 το απόγευμα. Ναι, ναι, και ευχόμαστε ο καιρός να μας βοηθήσει. Εμείς το εκτιμάμε τον κόσμο πιο μπροστά. Το σεβόμαστε. Θέλουμε όταν έρχεται εκεί να βρει εκθέτες σωστούς, με ποιότητα. Στο ζήτημα της εστίασης επίσης να υπάρχει μια ποιότητα. Δεν τα αφήνουμε όλα να πέσουν στο κενό. Ασχολούμαστε σε όλα τα επίπεδα και ο κόσμος που έρχεται ξανάρχεται για αυτό το λόγο. Δεν είναι τυχαία τίποτα σήμερα. Τίποτα δεν είναι τυχαία. Εκπληκτικό τριήμερο στα καταστήματα Κάντζας. Μέχρι το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια φράουλα με 1,19 το κιλό. Πορτοκάλια χυμού με 98 λεπτά το κιλό. Φροντίζουμε να φτάνει στο τραπέζι σας καθημερινά μόνο ελληνικό ποιοτικό κρέας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή και το πετυχαίνουμε χάρη στη συνεχή και άριστη συνεργασία μας με επιλεγμένους ντόπιους κτηνοτρόφους. Επιλέξτε κιμά ανάμεικτο το κιλό με 4,65. Όλο το βόηο κρέας χωρίς κόκαλο το κιλό με 7,80. Αλλά και όλα τα δημητριακά Kellogg's 40% φθηνότερα. Και όλα τα Benecol 30% φθηνότερα. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. 8 με 16 Σεπτεμβρίου. 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και τώρα κυρίες και κύριοι, αθλητική σας ενημέρωση με την Έφη Πετσενίδου. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Μία ανάσα από το μετάλλιο βρέθηκε ο Διονύσης Κορακάκης, αδελφός της Άννας, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής στη Νότια Κορέα. Ύστερα από ένα πάρα πολύ καλό αγώνα και με ατομική επίδοση 577 στα 600, πέρασε πέμπτος στον τελικό του αγωνίσματος. Εκεί, έπειτα από έναν καλό τελικό, στην τελευταία σφαίρα έχασε το χάλκινο μετάλλιο και κατέλαβε την πολύ τιμητική τέταρτη θέση στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο. Θυμίζουμε πως η αδελφή του πήρε το χρυσό μετάλλιο 2 ημέρες πριν στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρα που ισοδυναμεί και με εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 που θα διεξαχθούν στο Τόκιο. Η Κορακάκη πρότευσε με 241,1 βαθμούς, ενώ ακολούθησαν η Ζωράνα Αρούνοβιτς από την Σερβία με 239,8 και η οικοδέσποινα Μπόμικη με 218,8 βαθμούς. Ο Ζακ Λεντέι με 30 πόντους ξεχώρισε στο φιλικό του Ολυμπιακού με το Ρέθυμνο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ρεθύμνου στο ΣΕΦ με 99-66, αν και αγωνίστηκε κυρίως με μικρούς. Ο David Blatt είχε στη διάθεσή του τους Σπανούλη, William Goss, Ledey, Tupan, Βεζένκοφ, Τολιόπουλο, Μπόγρι, Ποκουσεύσκι, Τσουμάνι και Αρσενόπουλο.
Οι Πειραιώτες είχαν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τη μονοτονία των προπονήσεων και σε ένα ακόμη παιχνίδι έδειξαν τη διάθεσή τους να παίξουν πολύ γρήγορα. Ο Ζακ Λεντέ εντυπωσίασε ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους και 7 rebound. Ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε με 18 πόντους και από 12 σκόραραν οι Βασίλης Πανούλης, Νάιτζελ Βίλαμ Γκος και Άξελ Τουπάν. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς από την τηλεόραση επιλογές. Καλό βράδυ.